Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Και όπου κινείται ο Μπεριγκό, περνάει για τον Πάντσεον. Το γύρισμα του Πάντσεον, ο Τόρες προσπαθεί, έρχεται και ο Αγγούλο. Μάχε στην περιοχή, δεν μπορεί ο Μπεριγκό. Ενώ υπάρχει σταμάτημα της φάσης τώρα από τον διαιτητή. Να είναι αυτός που βρέθηκε κάτω, βλέπουμε πώς. Από το μαρκάρισμα του Τόρες, τώρα θα σφυρίξει. Κουντόμπια, εκτέλεσε στην περιοχή, το γύρισμα που γίνεται, η μπάλα κόρνερ. Εδώ ξανά το φάουλ. Εκτελεί ο Ουκρανός. Η κεφαλιά από τον περατικό. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μπεριγκό, ωραία κίνηση. Ψάχνει στηρίγματα. Αφήνει για τον Βαλακάρι. Βαλακάρι, Μπεριγκό. Δοκιμάζει το σου την μπάλα. Έξω. Για την ώρα. Έλα πάνω κοντά σου. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια με τον Ζάκπα που μένει όρθιος, αφήνει στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου δοκιμάζει το σουτ, φοβερό γκολ! Φοβερό γκολ από τον Παπαγεωργίου! Στο 11ο λεπτό στέλνει την μπάλα εκεί που ο Ρούτκο ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Από που ξεκίνησε δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ. Ο Ζάκπα περνάει ωραία στον Παπαγεωργίου, βρίσκει χώρο, δοκιμάζει έναν κεραυνό. Ο Παπαγεωργίου με το αριστερό και στέλνει την μπάλα εκεί που ο Ρούτκο όσο κι αν προσπάθησε, όσο κι αν τεντώθηκε, προηγείται ο εθνικός νωρίς στο παιχνίδι. Στο 10 με τον Παπαγεωργίου. Εδώ βλέπουμε και προηγουμένως που φώναξε ο Βαλακάρι για πέναλτι, χτυπάει πάντως. Ο εθνικός έχει το προβάδισμα και περιμένουμε να ανοίξει κι άλλο το παιχνίδι, το οποίο έχει καλό ρυθμό και θέληση από τις δύο ομάδες. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει πλέον η Πάφος. Ενώ έχουμε κίτρινη κάρτα στον Μπεριγκό. Αουρέλιο ανεβαίνει ωραία. Θέλει να βγάλει κάθε την παγιά. Υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Σάβιτς. Αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Αουρέλιο. Σωστή απόφαση βεβαίως. Ο Βραζιλιάνος κεφαλιά του Ζάκπα για τον Κονέ. Ο οποίος έχει χώρο, μπαίνει στην περιοχή. Κονέ θέλει να βρει χώρο για το σούτο. Πραγματοποιεί, είναι αδύναμο όμως. Κρατάει, αφήνει για τον Πάντσεον. Δοκιμάζει το σούτ ο Πάντσεον. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Δώσου χώρο για να δοκιμάσει το σούτ. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Με το αριστερό δοκίμασε να νικήσει τον Στρατιλάτη. Με τον Κυπριανού να κερδίζει. Ψάχνει τον Παπαγεωργίου. Σηκωμένη όμως η σημαία. Εδώ βλέπουμε ξανά. Ήταν εκτεθειμένος ο Παπαγεωργίου. Ο Γκόρουμπετς για τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου θα κερδίσει το φάουλ. Ζάκπα δεν μπορεί, έρχεται ο Πάντσεον, κερδίζει. Πάντσεον ωραία για τον Τόρες, μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Ο Τόρες πλασάρει 1-1. Ισοφαρίζει στο 43 η Πάφος με τον Τόρες να κάνει το 1-1 λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Να σκοράρει, καμία περίπτωση offside βεβαίως, εξαιρετική μπαγιά από τον Πάντσεον. Εξαιρετική assist, ωραίο το τελείωμα, κάτω χαμηλά σιρτό πλασέ. Κρατάει η σέντρα στην περιοχή, ο Ζάκπα το σουρ, φωνάζουν για χέρι εδώ οι γηπεδούχοι. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα. Κυρός κόσμος στην περιοχή, κακή εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι ο Ηλία έδιωξε το σουρ που γίνεται από τον Βαλεριάνο, η μπάλα μακριά. Κρατάει, αφήνει ωραία, υπάρχει φάουλ εδώ και κίτρινη κάρτα. Πέρασε όμως η κάθετη μπαγιά του, Μπεριγκό. Κάνει κίνηση, μπαίνει στην περιοχή, δοκιμάζει το σουτ, την μπάλα, κόρνερ. Βλέπουμε ξανά την προσπάθειά του, άνοιξε την μπάλα, δοκίμασε το σουτ, κερδίζει και πάλι η Πάφος. Ωραία για τον Πάντσεον. Χαμηλά η μπάλα, βγαίνει άμυνα από τον Ζάκπα. Νέο σουτ που γίνεται η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Περνάει ωραία, είναι ταχύτατος. Μένει όρθιος, τρέχει ο Κβίτα, τον προλαβαίνει. Και θα έχουμε κίτρινη κάρτα τώρα στον Σάιθ της ομάδας του. Εδώ ο Κονέ πέρασε, ο Σάιθ
αντικανονικά. Άπλωσε το πόδι, ενώ υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού τώρα. Περιμένω ενημέρωση από τον γιατρό. Βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Πολύ, πολύ επικίνδυνα ο Κονέ. Θέλει να περάσει, τα καταφέρνει η Κονέ στην περιοχή. Το γύρισμα, η κεφαλιά του Σάι. Βλέπουμε το replay προηγουμένως. Δεν φαίνεται από αυτό το replay να υπάρχει κάτι το μεμπτό. Πολύ σωστά. Εδώ Μπαγιά που βγαίνει, πολύ καλή ευκαιρία. Το σουτ που γίνεται έξω από την Μπαγιά του Μάριου Ηλία. Εκπληκτική. Ο Ζάκπα τσίμπησε μπάλα. Χαμηλά για τον Ζάκπα, ο οποίος αλλάζει με τον Κυπριανού. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια που βγαίνει η Ηλία. Κρατάει μπάλα, ωραία το σουτ που γίνεται. 2-1. 2-1 ο Εθνικός με τον Μάριο Ηλία στο 68. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια από τον Μάριο Ηλία. Με τον Μάριο Ηλία να αγκαλιάζει τον Ηλία Χαραλάμπους και να πανηγυρίζουν και οι δύο τους μαζί αυτό το πολύ πολύ σημαντικό γκολ. Να δούμε το φουρ. Φουρ για τον Μπάντσεο, το σουτ που γίνεται η μπάλα έξω. Μπάντσεο εκτέλεσε, κεφαλιά του Βαλακάρη, μπάλα πάνω από τα δοκάρια, διαμαρτύρεται για πέναλτι ο Βαλακάρη. Φαίνεται ο Κουντόμπιακ πάντως να κρατάει και λίγο τη φανέλα εκεί του Βαλακάρη, να μην έχει πιθανότητες να πάει προς την μπάλα. Τέλεσε ο Πάντσεον, απομακρύνεται προσωρινά, τώρα θα βγάλει ο Παπαγεωργίου από την άμυνα. Εδώ κάποιες διαμαρτυρίες που υπήρξαν για χέρι. Μπερινγκό για τον Ακαλέ, δεν μπόρεσε, Ζάκπα. Εδώ ο Μπερινγκό είναι κάτω στο έδαφος. Και εδώ η προηγούμενη φάση που έπεσε στο έδαφος ο Μπερινγκό. Βαλακάρι. Πίσω η μπάλα, πάει να κερδίσει ο Ντόλεζαλ. Ζάκπα, επιθετικό φάουλ. Εδώ προηγούμενη φάση για αυτό το μαρκάρισμα. Εκτελεί ο Πάντσεον, απομακρύνεται προσωρινά. Βαλακάρι, δοκιμάζει το σούρι, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. Missions και 100% μόνους πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο.